All right, put your hands in the air. Η Κύπρος μας, με τα χαλούμια της, τις ευκαλές της και τις λούντζες της. Εδώ στην Κύπρο μας ερευνήθηκε και η σχέση όμορφιας και φιλοζωίας. Θα σας παρακαλούσα, μετά από όλα αυτά που θα δείτε, να μην πέσετε. Ποια είναι η γνώμη σου για τα προϊόντα μορφιάς που δοκιμάζονται σε ζώα? Προϊόντα μορφιάς, δηλαδή εννοείται που, που τα βάφουν και αυτά? Τα προϊόντα μορφιάς που πριν βγουν στην αγορά δοκιμάζονται πάνω σε ζώα. Πρέπει να αγαπάμε τα ζώα, το ίδιο, πώς θα το πω, δεν είναι ανθρώποι σαν εμάς, αλλά και αυτά αναπνέουν, άρα δεν πρέπει να τα κακοποιούμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που βάζεις ένα προϊόν για να δοκιμάσεις κάτι για τον άνθρωπο, σημαίνει τα κακοποιάς, έτσι. Άρα πρέπει να δείχνουμε αγάπη σε όλα τα ζώα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πες εδώ, πες. Θα μένεις, έχει. Εδώ. Επειδή πας στο Βερίκιο, σε ντύνει έτσι, τόσο ωραίο κορίτσι, παιδί μου. Σαν να πει τέτοιες καλόγριες σχολείο. Τι φοράει. Όχι, θα την βγάλω, θα την βγάλω ξέβιζη. Θα την βγάλω ξέβιζη. Έτσι την όμουνα στο Ζεζουζεύ, τις καλόγριες. Είναι ένα ξύπνιο παιδί. Και δεν πρόκοψες. Έτσι την όμουνα στο Ζεζουζεύ, τις καλόγριες. Και δεν πρόκοψες. Σεμνό παιδί. Έλα εδώ να σε βγάλουμε εμείς μια φορά, κορίτσι. Στο κλαρί. Θα σα στείλω. Δεν χρειάζομαι εμάς να μαχαιροπύρουνο. Πώς τρέμει, φέρ το προς τα δω. Πω, είναι και ζεστό. Τέτοια πες μου. Hey there, how you doing? Baby, I'm so glad to be home. Όλη η ιστορία βέβαια είναι αυτό που έχει κάνει σώση, έτσι. Just a little harder. Yes, boss. Μικραίνει η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Νίκος Γριλάκης με το τρένο. Νίκο. Ακριβώς με το μεσημέρι, Αντώνη, ξεκινάει η δοκιμαστική λειτουργία της νέας γραμμής από το Φεβράριο. Δεν ακούμε τίποτα. Τώρα σ' ακούμε. Την οποία έρχονται συχνή του μετρό. Τώρα. Πάλι αυξάνονται τα διόδια στην Ιόνια εδώ. Τώρα εγώ την έκανα πρόσφατα. Λοιπόν, όχι μόνο. Πες μας και για το τρίτο θέμα που πρέπει να μας πεις. Εδώ είχαμε. Νίκο, σε ευχαριστώ. Thank you. Όλοι ξέρουμε πόσο παιγνιώδης είναι ο Πάνος Καμένος. Ναι, ο Πάνος Καμένος. Πώς αυτό τώρα εφαρμόζεται. Περίμενε, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Πώς λοιπόν εφαρμόζεται το ότι είναι παιχνιδιάρης, έτσι, στο Υπουργείο του. Ρε, εσύ αριστερή δεν είσαι. Αριστερή είμαι, ναι, αλλά. Με τον Καμένο, τώρα τι είναι αυτή η συναλλαγή. Τον εκτιμώ. 70 καινούρια ελικόπτερα έχει παραγγείλει ο Πάνος. Γιατί σου λέει να το πετάω μόνος μου. Όχι, να έχω κι άλλους γύρω μου, να κάνουμε βόλτες. 44 εκατομμύρια ευρώ. Ελπίζω να έχουν καύσιμα, γιατί έχουμε κι άλλα ελικόπτερα, αλλά δεν μπορούν να σηκωθούν γιατί κανείς δεν πληρώνει την πεζίνα. Θα γίνουμε υπερδύναμοι των ελικοπτέρων. Σας τάποσα. Δεν έχετε τι να πείτε. Τι να πω. Μας πέσαν τα μαλλιά. We'll be right back.
Καλά. Σας πέσαν τα μαλλιά. Ναι. Μας πέσαν. Τώρα που θα σας πω για το ζουράρι να δω τι θα κάνω. Παναγία μου. Το ένα genius μετά από το άλλο. Σταθερός στις θέσεις του. Να δείτε τι είπε για το μακεδονικό. Πόσο ωραία τα είπε, πόσο ωραία τα εκφράζει. Γιατί αυτός είναι κουλτουριάρης, αλλά είναι άνθρωπος του πνεύματος. Είναι και πάρα πολύ εύστοχος. Ρε Αθηναίτσα, αλήθεια σου λέω, κάτσε τώρα να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Μια κουβέντα να πούμε. Ναι. Θυμάμαι το ζουράρι και μπράβο του, είχε τοποθετηθεί πολύ συγκεκριμένα για το μακεδονικό. Ναι, τώρα μάλλον είπε άλλα πράγματα. Αποκλείεται, είναι βράχο. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Θα ψηφίζω επαόριστον τις προτάσεις που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και αν προτείνει την προσάρτηση της Μακεδονίας στα Σκόπια, στη Χιλή, στο Άνω Βολτά, στο οποίο έχω διδάξει κτλ. Κτλ. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος. Απαιτούμε από την χωματερή των Αθηνών και το ψευδοκράτος των Αθηνών να γίνει δημοψήφισμα για το ζήτημα της ονομασίας της Μακεδονίας. Με μία λέξη, τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Υπέρ Υγείας, την εκπομπή του Ροντέο που ασχολείται με παθήσεις. Στην περίπτωση του κυρίου Ζουράρη, που μόλις παρακολουθήσατε, είναι ολοφάνερη η καρεκλολατρία. Υπάρχουν πολλές λατρίες και πάρα πολλές φοβίες, κυρίως τηλεοπτικές, όπως το Survivor. Θυμάστε την υψοφοβία? Την είχε η Λάουρα. Έχει πάει ο Κώστας, ο Κοκκινάκης και η Ευρυδίκη, αλλά και η Ελισάβετ από την αντίπαλη ομάδα. Η Λάουρα νομίζω ότι δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το μάτς. Είναι πλήρως κατανοητόν. Η Λάουρα, να πούμε ότι έχει ψοφοβία. Έλα, στρόκτηνα! Άξιρε να φέρεις το γιατρό. Η Γιαγούρη, επειδή θεωρώ τον Πάνο σήμερα ότι ήταν από τους καλύτερους μας παίκτες, του ζήτησα να αλλάξουμε μπλούζες. Πήρες Γιαγούρη την μπλούζα του Πάνου? Ναι, επειδή ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Πάνο, θες να το σχολιάσεις και εσύ αυτό? Είναι τιμή μου και καμπάρι μου φοράει την μπλούζα μου. Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου θα συμβεί αυτό. Ο Γιάννης πάνω σε αυτήν την ειδική κατασκευή. Πηγάει! Ο Γιάννης είχε έναν μικρό τραυματισμό. Πήρες Γιαγούρη την μπλούζα του Πάνου? Ναι, επειδή ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Ωραία, δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Ο παίκτης. Των διασύμων που θα αποχωρήσει σήμερα από το Survivor είναι ο Στέλιος. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκες.
Στέλιο, είσαι ανέκφραστος. Wow. Wow.